Επίθεση. Στο πολεμικό συμβούλιο της Κιουτάχιας κάθε δισταγμός παραμερίζεται παρά τις αρχικές διαφωνίες. Επίθεση μέχρι την Άγκυρα. Οι προετοιμασίες κρίνονται αρκετές και την 1η Αυγούστου του 1921 ο ελληνικός στρατός αφήνει πίσω τις γραμμές του και προελάβει προς τα ανατολικά. Οι πρωτοπόροι των εθέρων εκτελούν τις αναγνωριστικές πτήσεις, πετούν στα σύννεφα. Αν και στην προσγείωση χρειάζονται πάντα ένα χέρι βοηθείας. Η ηγεσία όμως έχει επισημάνει και τους κινδύνους που κρύβει η προέλαση, τη δυσκολία στις επικοινωνίες και τον εφοδιασμό. Η αλμυρή έρημος που οδηγεί στην Άγκυρα θεωρείται αδιάβατη, αλλά ο χρόνος πιέζει, ο Κεμάλ γίνεται κάθε μέρα ισχυρότερος. Η διοίκηση της στρατιάς έχει επενδύσει όλες τις ελπίδες για την αντιμετώπιση του σε αυτήν την εκστρατεία. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα. Μέσα σε ένα κλίμα συγκροτημένης αισιοδοξίας, άνθρωποι, ζώα και μηχανές προχωρούν προς τα μπρος. Η πορεία όμως είναι εξαντλητική, οι αρρώστιες και οι πυρετοί κάνουν θράψη. Όταν όμως περνούν το Σαγκάριο, είναι ακόμα ένας στρατός πολυάριθμος και πειθαρχημένος. Το πρωί της 10ης Αυγούστου αρχίζει η ελληνική επίθεση. Ο ευνηδιασμός τον οποίο υπολόγιζε το στρατηγείο δεν πετυχαίνει. Οι στρατιώτες όμως προχωρούν με την πεποίθηση ότι αυτή η μάχη θα είναι η τελευταία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία πέθανε. Η Τουρκία εμπιστεύεται τη ζωή της στον Κεμάλ. Και ο Κεμάλ ξέρει τι κάνει. Αποφεύγει να δώσει μάχη, υποχωρεί και περιμένει τους Έλληνες εκεί που ο ίδιος έχει διαλέξει. Η τακτική της υποχώρησης που ακολουθεί προκαλεί κάποιες βέβαια αντιδράσεις. Η Εθνοσυνέλευση όμως τον έχει ήδη ανακηρύξει δικτάτορα. Είναι πια απόλυτος κύριος της εξουσίας. Και έχει ήδη φροντίσει να χτυπήσει τους Έλληνες στο πιο ευαίσθητο σημείο τους. Τις γραμμές επικοινωνίας και εφοδιασμού. Κι όμως, η ελληνική επίθεση θα διασπάσει τις δύο από τις τρεις αμυντικές γραμμές του. Η Άγκυρα απέχει τώρα για τους Έλληνες μόλις 60 χιλιόμετρα, αλλά οι απώλειες είναι τεράστιες. Η ηγεσία αποφασίζει οπισθοχώρηση και η ελληνική στρατιά αρχίζει την πορεία προς τα πίσω, προς τη βάση της, πίσω από το Σαγκάριο. Οι Τούρκοι ανασυντάσσονται και εξαπολύνουν αντεπίθεση. Η αντεπίθεση αποκρούεται εύκολα. Για τους Έλληνες όμως, οτιδήποτε άλλο εκτός από ολοκληρωτική νίκη είναι ήττα. Και νίκη δεν πέτυχαν. Οι Τούρκοι πανηγυρίζουν γιατί σώθηκε η Άγκυρα. Γιατί συνέλαβαν εκατοντάδες αιχμαλώτους. Γιατί για αυτούς οτιδήποτε άλλο εκτός από ολοκληρωτική ήττα είναι νίκη. Στην Αθήνα οι εφημερίδες προτιμούν να αλλάξουν θέμα. Έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα το βορειοϋπηρωτικό και ο τόσο προσφυλής στον Κωνσταντίνο σλαβικός κίνδυνος.